χρόνια να ανάβει πεσκόν του. Εγώ πέρι 23 χρόνια χωρίς να φταίει. Ο δικαιός είναι και όλοι. Στα παιδιά σου να το δει. Στα παιδιά σου να το δει. Επληρώσανε. Επληρώσανε την έδρα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Τα παίρνουν όλοι οι δικαστές. Ένορκοι, δικηγόροι, τα παίρνουν. Μα θα τα πείτε όπως τα λέω. Ευγάλανε το φωνιά όξο. Δεν ήταν συμπλοκή που την παρουσιάζουν. Ευγάλανε το φωνιά όξο και βάλανε του σκοτωμένου τον αδερφό φυλακή. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτό και αυτά, δικαιοσύνη και αυτά θα κουβεντιάζετε στις εκπομπές που κάνετε για τις βεντέτες, γιατί θα γίνονται οι βεντέτες. Γιατί η δικαιοσύνη, η ελληνική, είναι σκάρτη. Σκάρτη. Αχάσε έναν άνθρωπο 23 χρονών και τον εδικάζουν, τα ξεδικάσανε. Εσκότουσαν και ένα σύρο. Η απόφαση η οποία μόλις εκδόθηκε του Μιχτούρκου του εφετείου Κρήτης, στον μεγαλύτερο βαθμό θα μπορούσα να πω ότι δικαίωσε τις προσδοκίες μας και αποκαταστάθηκε η ίδια η δικαιοσύνη. Να σημειώσουμε ότι δύο από τις πλέον βασικές κατηγορίες που βάραιναν τον πρώτο κατηγορούμενο, η συνέργεια σε ανθρωποκτονία και συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, για αυτές τις πράξεις το Μιχτόρ Κοτό εφετείο μας κήρυξε αθώος. Για όλες αυτές τις κατηγορίες το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε επιβάλει 37 έτη. Σήμερα επέβαλε για όλες τις κατηγορίες συνολική ποινή 18 έτη και 4 μήνες. Ήρθε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο και με τη σημερινή του απόφαση θεωρούμε ότι έχει εξισορροπήσει την κατάσταση υπό την έννοια της απόδοσης πραγματικής δικαιοσύνης και όσον αφορά το ύψος των ποινών τις οποίες επέβαλε. Και γι' αυτό το λόγο, τουλάχιστον η πλευρά της περάσπισης των δύο πρώτων κατηγορουμένων αποχωρεί αισθανόμενη ικανοποίηση από το αποτέλεσμα της σημερινής δίκης. Διότι όταν έχεις ένα αυτοκίνητο, όπως δέχθηκε τελικά το δικαστήριο, και το πρώτο και το δεύτερο, στο οποίο επέβαιναν οι δύο κατηγορούμενοι εντολής μας, πατέρας και γιος, να πηγαίνει στο δρόμο του και σε, από πίσω, σε απόσταση 10 μέτρα, καθό χρόνο πορευόταν το αυτοκίνητο, να πυροβολείται με βαριά όπλα, με ένα 45 και με ένα άλλο τον 9 mm, από τους κατηγορούμενους της άλλης πλευράς. Είμαι ικανοποιημένος από την απόφαση που αφορά τον γιο, τον δεύτερο κατηγορούμενο κατά το κατηγορητήριο, ο οποίος κηρύχθηκε ένοχος όπως και πρωτοδίκος. Απορρίφθηκαν οι αυτοτελείς ισχυρισμοί, απορρίφθηκε η άμυνα, απορρίφθηκε ο βρασμός ψυχικής ορμής και απορρίφθηκε το ελαφρυντικό της ανάρμοστης συμπεριφοράς. Όσον αφορά τον πατέρα, τον οποίο εμείς συνεχίζουμε να θεωρούμε κύριε υπεύθυνο της υπόθεσης, καταδικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του Δημητρίου Στρατάκη. Θεωρούμε όμως ότι είχε ευθύνη στην και συμμετοχή, όπως είχε καταγνώσει το πρωτόδικο δικαστήριο, και στις πράξεις του γιού του. Ως προς αυτό εκφράζουμε την πικρία μας. Αυτό όμως που πικραίνει περισσότερο από όλους και δίνει μια γεύση διπλής αδικίας στην οικογένεια είναι ότι ο μικρός, ο Δημήτρης Στρατάκης, ο τρίτος κατηγορούμενος, κρίθηκε ένοχος απόπειρας και για μία ψήφο βρέθηκε στη φυλακή, ενώ θα μπορούσε να του έχει επιβληθεί μια ποινή η οποία να τιμωρεί την πράξη,